Πώς σε φαίνεται το καπέλο? Πρώτη φορά φοράω στη ζωή μου καπέλο. Αλλά πήγα στο προϊστάμενο και έπρεπε να είμαι κομή. Θα με προσλάβω, φαίνεται. Μπράβο, Στέλλα. Να σου πω, θα μου φέρεις να μου την ημερώ. Αχ, ναι, Ρινούλα, να σε φέρω. Αχ, του κουρίτσι τι έπαθε. Αχ, του κουρίτσι. Και δεν λες, πού θα βρει μπιστέκι ευλογημένος τέτοια ώρα που η Νούλα τη ζητά, Ξέρω κι εγώ με δάφτου. Α? Τα έχει τόσο χαμένα. Α, τι, πες μη. Τώρα που το λέμε. Έπρεπε να το δεις πώς έκανε. Πώς έκανε? Έλασα τρελαμένος, γίνεται την κουζίνα, το τοκάκι, κράκι, και να τρέχει πάνω κάτω, γύρω γύρω. Καλέ, βγήκε και βάλω το καπέλο της μαμάς, το φαντάζεσαι. Και έκανε σαν κατουρινά. Και δεν μιλάς. Ναι, ατροφή. Και δεν μιλάς, του έκανες και τον αυλητό. Καλή λέξη δεν μπορούσε να αφρώσει. Και γεια σας, μαμά. Τίποτα. Να, κάτι έλεγε η Στέλλα και δεν ξέρω γιατί το βρήκα το σωστείο. Αμήν, παιδάκι μου. Εσύ, μαμά μου, τι έχεις? Τίποτα, παιδάκι μου. Τι να, κουρασμένη είμαι. Μια ώρα περίμενα στη στάση του λεωφορείου. Πω, πω, ανυπόφορη κατάντηση κυκλοφορία. Έφαγες, παιδάκι μου. Έφαγα. Μήπως δεν έφαγε, έφαγε. Τι έφαγες, παιδάκι μου? Καλέ, ποιος άνοιξε το παράθυρο στην κουζίνα? Και τι μυρίζει έτσι καμένο εδώ μέσα? Καλέ, κάνε το μπιφτέκι να ακόμα πάνω στην καζιέρα. Δεν ξέρω, μην το αρινουά. Πάτα αυτά και πέτα τα, κρύπτα. Και τσαπιάεις. Καλέ, γιατί είναι όλο άλλο κάτω μέσα στην κουζίνα και την ντομάτα σου δεν την έφαγες? Τι έφαγες δηλαδή? Το μπιφτέκι. Δεν έφαγε τίποτα άλλο. Να το, βλέπεις τι γίνεται άμα λείπω από το σπίτι. Και ποιος σου το έφυσε το μπιφτέκι? Στέλλα. Εγώ. Στέλλα. Εγώ. Στέλλα. Καλά, εγώ έφαγα. Εσύ τι θα φας? Εγώ δεν πεινάω. Α, να πάω τις πτουλίες σου μάχηρα, τι? Όχι, Στέλλα μου. Και τέτοια κούρα είναι όλα κλειστά, Δεν θέλω, κοπέλα μου, δεν θέλω. Πήρα ένα κουλούρι και λίγο τυράκι εκεί στο νοσοκομείο απ' έξω που περίμενα και έκοψα την πείνα μου. Γιατί περίμενες απ' έξω? Έκανα μόλις πάνω κάτω, παιδί μου, και περίμενα τον καθηγητή να τελειώσει. Και τι νέα λοιπόν? Καλά, καλά. Α, κατάλαβα. Δεν κάνει να τα μάθω κι εγώ? Πώς δεν κάνει, παιδάκι μου, και θα στα πω. Περίμενα όμως λίγο να ξαποστάσω, καρδούλα μου, και θα τα πούμε. Λοιπόν, Στέλλα μου, τι έκανες με τη δουλειά σου? Α, θα την πάρω, φαίνεται. Μπράβο, Στέλλα. Ο προϊστάμενος είναι πολύ καλός κύριος και με εξετίμησε. Μπράβο, Στέλλα. Μπράβο. Γιατί κι εγώ είμαι καλή και σοβαρή. Μπράβο, Στέλλα. Μου υποσχέθηκε ότι θα με προσλάβει. Τώρα όλο την Παρασκευή αλλάξει γνώμη και με πει να ξαναπεράσω, δεν ξέρω. Μπράβο, μπράβο, Στέλλα μου. Μπράβο. Μα τι έχεις? Εγώ? Τι έχω, τίποτα δεν έχω. Σου μιλάει το κορίτσι κι εσύ ή αλλού ταξιδεύεις? Πάω να πιω λίγο νεράκι.